Καλωσορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικό και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών. Ο Ιησούς και οι μαθητές του, αφού τελείωσαν το μυστικό δείπνο, βγήκαν και πήγαν στο όρος ελαιών. Και ο Ιησούς τους μάζεψε και τους είπε «Αυτή τη νύχτα, εξαιτίας αυτών που θα γίνουν, θα κλονιστεί η πίστη σας σε μένα. Έτσι όπως έχει γραφτεί και από τον προφήτη. Εγώ ο Θεός και πατήρ θα επιτρέψω να χτυπηθεί ο ποιμένας και να διασκορπιστούν τα πρόβατα. Αλλά μετά την Ανάστασή μου θα προπορευτώ και θα σας περιμένω στη Γαλιλαία. Ακούγοντας αυτά, ένας από τους μαθητές του, ο Πέτρος, είπε ακόμη κι αν όλον η πίστη κλονιστεί, η δική μου όχι. Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε. Σας βεβαιώνω ότι τη νύχτα αυτή, πριν ο πετινός λαλήσει δύο φορές, εσύ τρίστα με απαρνηθείς. Και συνέχισε. Να μην ταράζετε η καρδιά σας από αυτά που σας είπα σήμερα. Να έχετε πίστη στο Θεό που είναι παντοδύναμος προνοητής και κυβερνήτης. Να έχετε πίστη και σε μένα, που είμαι ο Μεσσίας και μετά τη Σταύρωσή μου θα εξακολουθώ να είμαι δίπλα σας από τον ουρανό όλες τις ημέρες. Και τους μίλησε ακόμη για την αγάπη που πρέπει να έχουν μεταξύ τους, για το Θεό και τους ανθρώπους. Και τους υποσχέθηκε πως θα στείλει το Άγιο Πνεύμα να τους φωτίσει, να καταλάβουν τα λόγια του και να φωτίζει τον δρόμο τους. Δεν μπορώ να πω πολλά ακόμη, δεν έχω καιρό, γιατί τώρα ο διάολος που κυριαρχεί στον αμαρτωλό κόσμο έρχεται με μανία και λύσα εναντίον μου για να κάνει πόλεμο, αλλά σε μένα δεν έχει καμία απολύτως εξουσία. Ο πατέρας μου του επέτρεψε να με παραδώσει στο θάνατο και να γίνει χωρίς να το θέλει, αφορμή για να μάθει όλος ο κόσμος ότι εγώ αγαπώ τον πατέρα μου και εκείνο μένα και θέλει τη θυσία μου για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτά είπε ο Ιησούς και ξεκίνησαν να φύγουν. Στη συνέχεια οδήγησε τους μαθητές του σε μια περιοχή που λεγόταν Γεστημανή και του ζήτησε να περιμένουν εκεί μέχρι να προσευχηθεί. Κοντά στο σημείο που διάλεξε για να προσευχηθεί, ζήτησε κοντά τον μαθητή του, τον Πέτρο, και τους δύο γιους του Ζεβεδαίου και τους είπε «Η ψυχή μου είναι πλημμυρισμένη από μεγάλη λύπη. Ελάτε να γριπνίσετε μαζί μου». Και προχώρησε λίγο πιο πέρα. Έπεσε με το πρόσωπο κατά γης και προσευχήθηκε λέγοντας «Πατέρα μου, αν θέλεις, απομάκρυνα από μένα αυτό το πικρό ποτήρι του θανάτου, όμως ας μη γίνει όπως θέλω εγώ, αλλά όπως εσύ θέλεις». Εκείνη την ώρα ένας άγγελος εμφανίστηκε από τον ουρανό και του έδωσε δύναμη και τότε ο Ιησούς προσευχήθηκε πιο πολύ και πιο θερμά και ο ιδρώτας του από την αγωνία του, πηχτό σαν αίμα έσταζε από το πρόσωπό του. Σηκώθηκε. Πήγε προς τους μαθητές του που τους είχε ζητήσει να αγρυπνήσουν μαζί του και τους βρήκε να κοιμούνται. Τότε απότομα του είπε «Γιατί κοιμάστε, σηκωθείτε και προσεύχεστε για να μην πέσετε στον πειρασμό». Γύρισε για ακόμη μία φορά πίσω να προσευχηθεί και είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Όταν τελείωσε, γύρισε πίσω στους μαθητές του. Εκείνοι κοιμόντουσαν και πάλι. «Κοιμηθείτε, λοιπόν. Αναπαυθείτε. Έφτασε η ώρα που ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται στα χέρια των αμαρτωλών. Σηκωθείτε. Πάμε. Έφτασε αυτός που πρόκειται να με προδώσει». Ο Ιούδας είχε συνεννοηθεί. Εκείνον που θα φιλήσω, αυτό είναι ο Ιησούς, να τον συλλάβετε. Όταν φτάσαν εκεί που βρισκόταν ο Ιησούς, ο Ιούδας τον πλησίασε και εν κάρδια τον φίλησε. «Χαίρε διδάσκαλε», του είπε. Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε. «Ιούδα, με φίλημα, με αυτή την ένδειξη αγάπης προδίδει στον Υιό του Θεού και οι στρατιώτες άπλωσαν τα χέρια τους πάνω του και τον έπιασαν. Τότε ο Ιησούς κοίταξε τον όχλο που ήταν μαζεμένος εκεί μαζί με τους στρατιώτες, τους αρχιερείς και τους γραμματείς και είπε «Σαν να ήμουν ληστής, βγήκατε με μαχαίρια και με ρόπαλα να με συλλάβετε. Κάθε μέρα καθόμουν κοντά σας και δίδασκα στο ναό» και δεν με πιάσατε. Αλλά όλα αυτά έγιναν για να εκπληρωθούν όλα όσα έγραψαν οι προφήτες.